Δημαρχέ μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σου, την υποδοχή και τη δικιά σου όλων σας, την συμμετοχή των φορέων, των εκπροσώπων, κοινωνικών, οικονομικών φορέων, της αυτοδιοίκησης, συνάδελφοι βουλευτές, πολίτες που εκπροσωπούν διάφορους τοπικούς φορείς, υπηρεσίες. Είμαστε εδώ με το κλιμάκιο της κυβέρνησης, ακριβώς γιατί πιστεύουμε στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δικιά σας, η ανάπτυξη της περιφέρειας θα είναι προς όφελος όλης της χώρας. Αυτή είναι η προσπάθεια η μεγάλη δικιά μας, να δώσουμε μια νέα ταυτότητα στην περιφερειακή ανάπτυξη, μια ταυτότητα ιδιαίτερη σε κάθε περιοχή που έχει δυνατότητες να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, πόσο μάλλον η Ήπειρος, με την οποία, όπως ξέρετε, συνδέομαι και έχω και εγώ ρίζες γιαννιώτικες βεβαίως, αλλά δεν είναι απλώς αυτή η σύνδεση που έχω με την περιοχή, είναι και η πραγματική δικιά μου πίστη, όπως πολύ σωστά είπατε, το απαράμιλο κάλος και της Άρτας βεβαίως, φυσικό, πλούσια ιστορία, πολιτισμός, μια περιοχή που έχει τεράστιες δυνατότητες. Και αυτές οι δυνατότητες πρέπει να τις αξιοποιήσουμε, διότι το μοντέλο της ανάπτυξης το οποίο είχε λειτουργήσει τόσα χρόνια δεν βοήθησε στο να στηριχθούμε στα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας. Αντιθέτως, υπήρξε μια εύκολη κερδοσκοπία που βοηθούσε λίγους και όχι το γενικό σύνολο. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι το τελευταίο διάστημα, φίλες και φίλοι, όλοι δοκιμαστήκαμε σκληρά. Αλλά θέλω όμως να πω επίσης ότι και οι θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός άρχισαν και πιάνουν τόπο. Γίνεται η σημερινή επίσκεψή μου σε μια δύσκολη για όλους τους Έλληνες περίοδο και βεβαίως και για τη δικιά σας περιοχή. Οι Αρτινοί, όπως και όλοι οι Έλληνες, βρίσκονται αντιμέτωποι με παρόμοιες δυσκολίες και ιδιαίτερες δυσκολίες μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης που έχει βεβαίως βαθύτερα αίτια, αλλά αυτό συνεπάγεται ένα βάρος για κάθε οικογένεια και κάθε επαγγελματία. Όπως και στην Άρτα, όπως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, επιχειρήσεις υπάρχουν που δυσκολεύονται, άλλες κλείνουν, άλλοι χάνουν και τις δουλειές τους. Γι' αυτό θα ήθελα εδώ να μην έρθω για να κάνω απλώς να χαϊδέψω αυτιά, να αρνηθώ ότι υπάρχουν προβλήματα, ούτε να υποσχεθώ μαγικές λύσεις, αλλά να συζητήσουμε μεταξύ μας πώς από εδώ και πέρα θα πορευτούμε πολύ καλύτερα, πώς φτάσαμε εδώ ώστε να μην ξαναβρεθούμε σε αυτή την κατάσταση και να μπορέσουμε μαζί να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα Ελλάδα που όλοι μας θέλουμε, να ξαναμπούμε ή να μπούμε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη και σε έναν δρόμο προοπτικής. Πλέον μετά τις ιδιαίτερες αποφάσεις, τις σημαντικές αποφάσεις, θα έλεγα ιστορικές, της προηγούμενης εβδομάδας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν πια το δρόμο μας ανοιχτό, ώστε να δουλέψουμε μαζί να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα Ελλάδα. Ήρθα βέβαια να ακούσω τις δικές σας σκέψεις, προτάσεις σε ό,τι αφορά ζητήματα και τόσο σε τοπικό όσο και στο περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. Γιατί λόγο και συμμετοχή για το πού πορεύεται η χώρα, πώς πρέπει να κινηθεί, με τι ρυθμούς, τι στόχους δεν έχει βεβαίως μόνο η Αθήνα, έχει και η Άρτα, έχουν οι πολίτες της περιοχής, οι θεσμικοί φορείς και βέβαια από όλη την περιφέρεια. Γι' αυτό και επισκέπτομαι τόσο συχνά τις περιφέρειες της χώρας για να ακούσω τους πολίτες, να απαντήσω σε ό,τι μπορώ να απαντήσουμε, σε ό,τι μπορούμε, αδυναμίες, κριτική ακόμα και καλοδεχούμενη, αλλά και να δούμε από κοινού τελικά πώς λύνουμε χρόνια προβλήματα, προβλήματα που ταλαιπωρούσαν και ταλαιπωρούν ακόμα την ελληνική περιφέρεια και όχι μόνο. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος, όχι για να γίνει καλύτερη η κυβέρνηση η δικιά μας, αλλά ακόμα καλύτερη να γίνει η καθημερινότητα όλων μας, να βελτιώνουμε μέσα από το διάλογο, μέσα από την προσπάθεια την κοινή, τα κακώς κείμενα, για να ξεκολλήσει επιτέλους η Ελλάδα από την ύφεση και τη στασιμότητα. Κυρίες και κύριοι και αγαπητοί φίλοι, οι λόγοι που οδηγηθήκαμε σε αυτό το σημείο είναι βεβαίως και εξωτερικοί, αλλά είναι και εσωτερικοί. Συνειδητοποίησαμε πια και μάλιστα με τον πιο σκληρό τρόπο ότι το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια είχε χρεοκοπήσει και χρεοκόπησε οριστικά. Όσοι προσπαθούν να μας πείσουν με εύκολα λόγια ότι υπάρχει τρόπος επιστροφής, μάλιστα σε μια
επιστροφή σε μια μη βιώσιμη κατάσταση, δεν λένε καν την αλήθεια. Καλλιεργούν και πάλι ένα ψεύτικο μύθο. Επιδοτήσεις χωρίς αντίκρισμα, επενδύσεις που δεν δημιουργούσαν δουλειές ή ανταγωνιστικά προϊόντα, ρουσφέτια που μεγάλωναν τη γραφειοκρατία αλλά επιβάρυναν τελικά τον φορολογούμενο, μεσάζοντες για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, σπατάλες στην υγεία και την πρόνοια, εύκολα και γρήγορα δανεικά χωρίς να επενδύονται σε αντίστοιχο παραγωγικό αποτέλεσμα για τη χώρα, αυτά είναι που δεν μπορούν να συνεχίσουν. Είναι αυτά που πληρώνουμε και σήμερα, που πληρώνει σήμερα ο τόπος. Πλέον κάθε φορά που η Ελλάδα εξασφαλίζει οποιοδήποτε ποσό, πρέπει να φροντίζουμε να πιάνει τόπο και για τη χώρα και για τον πολίτη, μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Να ξέρετε τη μάχη τη δώσαμε όλοι μαζί τους τελευταίους μήνες, ώστε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της πατρίδας μας, και αυτό το έκανε ολόκληρη ελληνική κοινωνία, όχι μόνο η κυβέρνηση. Γιατί το έκανε? Γιατί η Ελλάδα το 2009 είχε απολέσει πλήρως την αξιοπιστία της στο εξωτερικό. Δυστυχώς είχαμε τα γνωστά ψεύτικα στατιστικά στοιχεία, που ήταν η χαρισματική βολή για την αξιοπιστία της χώρας μας, ένα έλλειμμα 36 δισεκατομμυρίων ευρώ και μόνο ένα χρόνο, που μας κληροδότησε η προηγούμενη κυβέρνηση, με πελατειακές σχέσεις, βεβαίως, που είναι γνωστές της πάσης, και προβλήματα χρόνια όπως είναι η διαφθορά. Όλα αυτά μας έκαναν να θεωρούμασταν πλέον αφαιρέγγυοι. Και ίσως το μεγαλύτερο έλλειμμα που υπήρχε ήταν το έλλειμμα εμπιστοσύνης, το έλλειμμα αξιοπιστίας. Χρειάστηκε λοιπόν μεγάλος αγώνας, επώδυνης θυσίας από τον ελληνικό λαό, για να πείσουμε τους πάντες ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητες, ότι η εικόνα που δημιούργησε το κακό μας παρελθόν μας αδικεί. Αδικεί κατάφορα και το έθνος μας και τον ελληνισμό. Αλλά αυτός ο αγώνας στέφθηκε με επιτυχία. Πετύχαμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα έκτακτης δανειοδότησης και χρηματοδοτικής στήριξης στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία. Όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά παγκόσμια ιστορία. Χάρη σε αυτό και οι συντάξεις και οι μισθοί μπαίνουν κανονικά στους λογαριασμούς των δικαιούχων κάθε μήνα. Χάρη σε αυτό το ελληνικό κράτος θα συνεχίσει και συνεχίζει να λειτουργεί τα σχολεία του, να φροντίζει τους ασθενείς του και βέβαια να μπορεί κανείς να ξέρει ότι υπάρχει μια σιγουριά και ασφάλεια. Βέβαια και αυτή η νίκη δεν ήταν χωρίς το τίμημά της. Γιατί είχαμε το πιο ριζικό πρόγραμμα ραγδαίας δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή μείωσης των ελλειμμάτων, που έχει εφαρμόσει ποτέ μια χώρα στον ΟΟΣΑ. Ο ΟΣΑ είναι ο οικονομικός οργανισμός των αναπτυγμένων, αν θέλετε, χωρών. Ήταν φυσικό η ελληνική οικονομία, η οποία ήταν ήδη σε ύφεση, να φρενάρει ακόμα περισσότερο. Βέβαια, φρενάρει, αλλά μπαίνουν νέες βάσεις για να μπορέσει να αναπτυχθεί σε υγιείς πια βάσεις και πολύ δυναμικά. Αυτή η προσπάθεια αναγνωρίστηκε και αναγνωρίστηκε την προσπάθεια από τους ηγέτες της Ευρωζώνης, που αποφάσισαν να βγάλουν επιτέλους και τη θηλιά από το λαιμό των Ελλήνων. Μείωσαν το επιτόκιο με το οποίο δανειζόμαστε στα επίπεδα περίπου της ίδιας της Γερμανίας. Αυτό όσο διαρκεί βεβαίως το πρόγραμμα. Υπάρχουν σήμερα χώρες στην Ενωμένη Ευρώπη, αγαπητές φίλες και φίλοι, που οι πολίτες τους και δοκιμάζονται και όμως και από τις συνέπειες της ύφεσης, παρόλα αυτά στηρίζουν την προσπάθεια με ελληνική προς τον ελληνικό λαό. Γιατί γνωρίζουν ότι οι υπερασπιζόμενοι την Ελλάδα τελικά υπερασπίζονται ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι. Ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση και αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης. Μια ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα ότι ναι, η Ελλάδα έχει μέλλον. Ναι, η Ελλάδα έχει προοπτική. Μπορούμε εκεί να επενδύσουμε τα λεφτά μας, τα λεφτά των φορολογούμενων των άλλων κρατών, γιατί αυτά είναι τα λεφτά τα οποία μας δανείζουν. Αποφασίστηκε λοιπόν επίσης να παραταθούν τα δάνειά μας που λήγουν, με ελάχιστη περίοδο παράτασης στην απληρωμή τους 15 χρόνια μέχρι ακόμα και 30 χρόνια αποπληρωμής. Τα τοκοχρεωλήσια, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους μας, μειώθηκε δραματικά. Και με τη συμμετοχή των ιδιωτών, δηλαδή την μεταφορά ενός σημαντικού βάρους του δικού μας χρέους της ίδιας της τράπεζας, το χρέος μας μειώνεται και ως ποσοστό του ΑΕΠ και σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και κατά δεκάδες δισεκατομμύρια. Αυτό επιτέλους μας δίνει τη δυνατότητα να ανασένουμε. Ήρθε όμως η ώρα να ρίξουμε όλοι μας το βάρος στις μεγάλες αλλαγές. Αυτό περιμένουν όλοι, αυτό περιμένουμε πρώτα απ' όλα οι ίδιοι. Εμείς αυτό θέλουμε. Μεταρρυθμίσεις, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει αυτό το νέο πλαίσιο, το κεκτημένο,
και να κάνουμε ένα άλμα προς το καλύτερο μέλλον. Ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση είναι επιτέλους ανοιχτός. Ξέρετε βεβαίως ότι οι εξαγωγές μας αυξάνονται θεαματικά, ο τουρισμός ανακάμπτει με εντυπωσιακούς ρυθμούς, προχωρούμε σε μεγάλες θεσμικές αλλαγές. Βέβαια το ερώτημα είναι και μετά την κρίση τι. Τι Ελλάδα θέλουμε να χτίσουμε. Μια Ελλάδα που θα βασίζεται και πάλι στα πύληνα πόδια των δανεικών χρημάτων, του κρατισμού και των πελατειακών σχέσεων, ή μια οικονομία καινοτόμα, εξωστρεφή, η οποία δεν θα έχει την ανάγκη των ξένων για να ευημερήσει. Μια Ελλάδα όπου οι αγροτικοί της συνεταισμοί θα μπαίνουν μέσα συνεχώς με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ή μια Ελλάδα που εξάγει, όπως είπατε κύριε Δήμαρχε, αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η Άρτα έχει τεράστιες δυνατότητες και προστιθέμενης αξίας στα πέρατα της γης. Μια Ελλάδα στην οποία τα παιδιά σας δεν θα μπορούν να κάνουν το επάγγελμα που θέλουν επειδή είναι κλειστό και προστατευόμενο, ή μια Ελλάδα που ο καθένας θα μπορεί να ακολουθήσει την επαγγελματική πορεία που ονειρεύεται και επιθυμεί. Μια Ελλάδα όπου θα σας εκβιάζει ο κάθε κομματάρχης για να διορίσει το παιδί σας στο δημόσιο, ή μια Ελλάδα αξιοπρέπειας, αξιοκρατίας, στην οποία θα ανταμείβονται και οι άξιοι και οι εργατικοί, αλλά θα δημιουργούνται και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και θα θέλει και θα βρίσκει ο νέος την προοπτική του. Μια Ελλάδα στην οποία θα πληρώνουν φόροι μόνο όσοι έχουν καλή πρόθεση ή όσοι δεν μπορούν να φοροαποφεύγουν, ή μια Ελλάδα με ένα σύγχρονο δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα κατανέμει δίκαια τα βάρη και τις υποχρεώσεις. Μια Ελλάδα με απαξιωμένα πτυχία ΑΕΗ και διαλυμένα πανεπιστήμια, ή μια Ελλάδα με ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα που το μετατρέπει μάλιστα σε μια πηγή ακόμα και εσόδων. Γιατί όχι, οι υπηρεσίες μας, τα νοσοκομεία μας, τα σχολεία μας, τα πανεπιστήμια μας. Γιατί να μην εξάγουμε κι εμείς υπηρεσίες, αντί να εξάγουμε φοιτητές. Δηλαδή να έρχονται και από το εξωτερικό και από τη γειτονιά, γιατί τόσοι φοιτητές Έλληνες είναι στο εξωτερικό και δεν έχουμε εμείς εδώ ξένους φοιτητές. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε την περιφέρεια, την τόσο όμορφη περιφέρειά μας με τα τόσα ιδρύματα πραγματικά ανοιχτά, να έχουμε δημιουργήσουμε κίνητρα για να φέρουμε και εδώ και ξένους φοιτητές και να παράξουμε έτσι και μια υπεραξία. Αυτά λοιπόν είναι τα διλήμματα που οφείλουμε όλοι να απαντήσουμε καθώς πλησιάζουμε στο σημείο μηδέν της κρίσης και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια στροφή, μια νέα πορεία. Εμείς με την αμέριστη πράγματι και συγκινητική στήριξη του ελληνικού λαού έχουμε δώσει τις απαντήσεις μας. Πρώτα απ' όλα με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όπως είναι του Καλλικράτη, όπως είναι το ασφαλιστικό σύστημα που πια είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα και για τις επόμενες γενιές. Την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, διότι είχαμε την ανησυχία. Το νέο επενδυτικό νόμο. Την αύξηση της απορροφητικότητας από το ΕΣΠΑ, που καταφέραμε μέσα από τις κινήσεις μας στην Ένωση. Την πορεία προς το μηδενισμό των πρωτογενών ελλημάτων. Δηλαδή, βγάζοντας τους τόκους και τα δάνεια, να έχουμε ένα πλεόνασμα. Διότι και σήμερα ακόμα παράγουμε ελλείμματα. Μπορεί να μειώνουμε τα ελλείμματα, αλλά παράγουμε. Δηλαδή, ξοδεύουμε ως κράτος περισσότερο από ό,τι έχουμε έσοδα. Αυτά βεβαίως σήμερα μας τα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας τα χρηματοδοτεί ο μηχανισμός στήριξης. Αλλά για να είμαστε κι εμείς εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή να είμαστε με πλεόνασμα. Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος ακόμα και για το επόμενο έτος. Το πρόγραμμα Διάβια για πλήρη απεικόνιση του πού πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Οι υπηρεσίες μιας τάσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θεσμικό πλαίσιο Fast Track για μεγάλες επενδύσεις. Την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων. Την επέκταση του ΑΣΕΠ παντού. Την αλλαγή του συστήματος κρίσεων στο δημόσιο. Το σπάσιμο της γραφειοκρατίας της πολεοδομίας. Την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το ψηφιακό σχολείο. Είναι μερικά από τα πολλά που τολμήσαμε. Θα έλεγα, καμιά κυβέρνηση δεν αποτόλμησε τόσες βαθιές μεταρρυθμίσεις και τόσο γρήγορα, μάλιστα παράλληλα με την υλοποίηση ενός πάρα πολύ απαιτητικού προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης. Προχωρήσαμε σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις γιατί πιστεύουμε στην δημιουργική δύναμη των Ελλήνων, στις πολλές δυνατότητες απέραντες, θα έλεγα, αυτού του λαού. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε σε πείσμα κάθε Κασάνδρας που προμηνύει διαρκώς την καταστροφή, σε πείσμα όσων θέλουν να μας πείσουν ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, μπορούν και αλλάζουν τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση στους εαυτούς μας. Έχουμε πολλές δυνατότητες και εξακολουθώ αυτό να το λέω, και εντός και εκτός Ελλάδας. Αναξιοποίητες δυνατότητες για να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης στη χώρα. Ερχόμενος εδώ στην Άρτα,
Λέω με βεβαιότητα ότι η δική σας περιοχή, το ξέρετε κι εσείς, είναι από τις πιο σημαντικές περιοχές παραδείγματα για αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης. Αυτό που θέλουμε να εξελίσσεται στα χρόνια τα επόμενα που έχουμε μπροστά μας. Ανάπτυξη, όπως σας είπα και στην αρχή, χωρίς την περιφέρεια δεν νοείται. Η δικιά σας ανάπτυξη είναι ανάπτυξη για όλη την Ελλάδα. Εάν δεν κινήσουμε την περιφέρεια, δεν θα κινηθεί η ίδια η Ελλάδα. Το αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο υπηρετήσαμε μέχρι πρόσφατα, όπως είπα, έχει αποτύχει. Η αλλαγή που ζούμε είναι οδυνηρή, θέτει και ένα θεμελιώδες ερώτημα. Ποια Ελλάδα θέλουμε στην περιφέρεια, ποια περιφέρεια θέλουμε, τι ανάπτυξη θέλουμε, πώς θέλουμε να αλλάξει ο τόπος, ο δικός σας τόπος. Και πρακτικά και τεχνικά, χωρίς μεγάλα και συνειδικά λόγια, είμαστε ευλογημένοι να ζούμε στην Ελλάδα, υποχρεωμένοι να κάνουμε την Ελλάδα να δουλέψει αποτελεσματικά και με σύγχρονους όρους. Όπως ξέρετε, τα λάθη τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν οφείλονται και σε μεγάλο βαθμό στο ότι δεν είχαμε κάνει την σοβαρή αποκέντρωση, κρατούσαμε στρατηγικά εργαλεία στο κέντρο, θέλουμε να κάνουμε ακριβώς το ανάποδο. Δεν είναι κανένας από τους λόγους που βρίσκουμε εδώ για να συζητήσουμε, απλώς για να μεταφέρω εγώ λύσεις. Θέλουμε μια σειρά από πολιτικές να μπορούν να εφαρμόζονται με εργαλεία που θα σας δίνουμε και δεν θα κρατάμε εμείς. Αποφάσεις, ιεράρχηση των προτεραιοτήτων έρχονται πια σε εσάς. Όχι να παίρνονται οι αποφάσεις μέσα σε ένα Υπουργείο στην Αθήνα ή να περιμένουμε να συνοηθούν 2 ή 3 ή 5 Υπουργεία μεταξύ τους στην Αθήνα, όπου βεβαίως εμπλέκονται πολλές φορές μικρά ή μεγάλα συμφέροντα και αγνοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τις ανάγκες της περιοχής. Πολλοί βλέπουν βέβαια τον Καλλικράτη ως ένα μοντέλο πιο ισχυρό διεκδίκησης για την περιφέρεια, ενώ αυτό που θέλουμε είναι όχι πια να είναι μια αντιπαλότητα διεκδίκησης περιφέρειας προς κέντρο, αλλά το κέντρο να δώσει τις δυνατότητες πια στην ίδια την περιφέρεια, στην ίδια την αυτοδιοίκηση. Καλλικράτης είναι ένα μοντέλο σχεδιασμού. Είναι η πραγματική δύναμη που έχει η περιφέρεια να σχεδιάζει, να θέτει προτεραιότητες. Ο συντονισμός της πολιτικής βεβαίως παραμένει κεντρική πολιτική και ευθύνη, με ταυτόχρονη όμως αποκέντρωση εργαλείων που μπορούν να δώσουν στην περιφέρεια δυναμική ανάπτυξη. Αυτό είναι ακριβώς ο Καλλικράτης. Γίνεται όχημα αποτελεσματικής αποκέντρωσης, εκεί που είναι τα προβλήματα, εκεί να δίνονται λύσεις, εκεί να συντονίζονται οι τοπικές υπηρεσίες, εκεί να βρίσκονται συνέργειες χωρίς φέουδα, στεγανά και αγκυλώσεις. Να ριαρχήσουμε, να αναγνωρίσουμε τους πόρους στους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, στους ανθρώπινους πόρους, στους οικονομικούς και ούτω καθεξής. Ένα παράδειγμα από την ίδια σας την περιοχή είναι η επί δεκαετίες αναξιοποίητη, όπως είπατε κύριε Δήμαρχε, βυζαντινή πολιστική κληρονομιά και τα μνημεία. Ή ο Αμβρακικός, αυτό το θαύμα της φύσης και από πλευράς φυσικής μοναδικότητας και από πλευράς δυνατότητας παραγωγής, όπως με την Αλία. Ή τα Τζουμέρκ. Μιλάμε για απεριόριστες δυνατότητες στην περιοχή. Αποφάσεις πλέον που πρέπει να παίρνονται εδώ και αυτός ο τόπος να αρχίσει να αναπτύσσεται με το χαρακτήρα τον οποίον αυτός θα επιλέξει, όχι με αυτόν που επιλέγουν κάποιοι στην Αθήνα. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, το αίτημα του Δήμου Αρτέων για παραχώρηση του κτηρίου του πρώην ξενία στο Δήμο, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, δεν θα έχει αντίρρηση, από ό,τι έχω μάθει, υπό τον όρο ο Δήμος να σεβαστεί την αρχιτεκτονική του κτηρίου και κυρίως το γεγονός ότι βρίσκεται εντός ενός πολύ σημαντικού αρχαιολογικού χώρου, το οποίο επίσης έχουμε ξεκινήσει να αναδεικνύουμε. Είναι η κυρία Μενδώνη εδώ, θα σας πει κιόλας, και να βοηθάμε την περιοχή στην ανάδειξή του. Και μιλάω φυσικά για το Μεσσωνικό Κάστρο, να μπορεί αυτό να παραχωρηθεί σε εσάς. Αλλάζουμε τις συνθήκες, η ανάπτυξη έρχεται εδώ, οι αποφάσεις για την ανάπτυξη έρχονται στον τόπο. Δηλαδή, το τι είδους ανάπτυξη θέλουμε, πόσο θέλουμε να αναπτύξουμε κάτι, είναι ακριβώς αυτό το οποίο εσείς έχετε τη δυνατότητα να δείτε. Χρειάζεται επίσης να δούμε τι έργα θα είναι ακριβά, αλλά με μικρή προσθετική αξία στην ανάπτυξη, διότι πολλές φορές υπήρχε ανάπτυξη όσο χτιζόταν ένα έργο, μετά γινόταν ένα μέρος αυτού του αντιαναπτυξιακού ή υποανάπτυκτου μοντέλου που δεν επέτρεπε να έχει προκοπεί ο τόπος. Ο πολιτισμός, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, η επιχειρηματικότητα, η πράσινη επιχειρηματικότητα, οι νέες τεχνολογίες, αυτά είναι τα στοιχεία, αν θέλετε, και έννοιες που αμέσως ανεβαίνουν πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της περιφέρειας. Σε κάθε κλάδο
αυτοί οι τομείς θα έχουν και σημαντική, θα δίνουν και σημερινή σημαντική υπεραξία. Και η πραγματική αξία είναι να καταφέρουμε να κάνουμε να λειτουργήσουν όλα αυτά μαζί για το καλό της περιφέρειας. Μακριά από την καταστροφική λογική της απλής επιδοτούμενης δραστηριότητας που δεν είχε όμως παραγωγικά αποτελέσματα. Είναι ένα στοίχημα στο οποίο εμείς θα συνδράμουμε με διαφορετικούς και πολλούς τρόπους, να βάζουμε κοινούς στόχους, αλλά και να ξοδεύουμε τα χρήματά μας προς την ίδια κατεύθυνση, με στόχο την ανάδειξη της ιδιαίτερης αναπτυξιακής ταυτότητας κάθε περιοχής και κάθε περιφέρειας. Έχουμε δυστυχώς πολλές φορές σπαταλήσει χρήματα. Ένα παράδειγμα είναι οι πολιτικές μας στον χώρο του αθλητισμού. Είναι ξεκάθαρο το πόσο λάθος σχεδιάζαμε μέχρι σήμερα. Δεν ξέρετε πόσα κουφάρια υπάρχουν στην Ελλάδα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Πόσα στάδια χτίστηκαν, όπου δίπλα ακριβώς υπάρχει και ένα άλλο στάδιο, ενώ πολύ μακρύτερα δεν υπάρχει τίποτα. Ένας κακός σχεδιασμός ή έλλειψη σχεδιασμού. Ένας πελατειακός σχεδιασμός. Όποιος είχε πρόσβαση, κάνε μας και εμάς ένα στάδιο ή οτιδήποτε άλλο. Γινόταν λοιπόν ένα στάδιο, τα οποία όμως δεν χρησιμοποιούνταν σε κάποιες γωνίες της Ελλάδας, ενώ άλλες περιοχές το είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη. Αυτό είναι το δίκτυο των Ρουσφετιών. Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ και τα προγράμματα και σε ό,τι αφορά την ένταξη επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο, μέσα από τον οποίο ευελπιστούμε ότι θα χρηματοδοτηθούν πλέον παραγωγικές επενδύσεις, θα δημιουργήσουν στην περιοχή νέο πλούτο και φυσικά νέες θέσεις εργασίας. Αλλά και εκείνες οι επενδύσεις που θα δημιουργήσουν και καλύτερες υποδομές, όπως καλύτερα νοσοκομεία, σχολεία, πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, ψηφιακές υπηρεσίες, που είναι πια απαραίτητες και για τους παραγωγικούς μας φορείς και για κάθε πολίτη. Στην περιφέρεια Ηπείρου υπάρχουν και σε εξέλιξη ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα. Αυτά χρηματοδοτούνται και από εθνικούς πόρους. Ενδεικτικά αναφέρω το πρόγραμμα Πίνδος, που περιλαμβάνει για την περιφέρεια Ηπείρου έργα προϋπολογισμού ύψους 51 εκατομμύριων ευρώ, από τα οποία 30 εκατομμύρια αφορούν υλοποιημένες δράσεις. Ειδικά στο νομό Άρτας υλοποιούνται 15 έργα προϋπολογισμού ύψους 9 περίπου εκατομμύριων ευρώ, για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί ήδη πληρωμές ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, όπως είπατε, Δήμαρχε, υλοποιείται το αναπτυξιακό πρόγραμμα ΝΑΣΑ για την αειφορική ανάπτυξη του Αμβραγικού κόλπου. Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2010, αφορά ένα σύνολο ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την ευρύτερη περιοχή του Αμβραγικού κόλπου, με προϋπολογισμό 120 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, 80 εκατομμύρια ευρώ προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Συνολικός χρόνος υλοποίησης είναι σε 7 έτη. Όπως είπα και προηγουμένως, όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι μιλάμε για ένα από τα μοναδικά περιβαλλοντικά μας πλεονεκτήματα για την Ελλάδα, για τα Βαλκάνια, για την Ευρώπη. Έναν τόπο εθνικού ενδιαφέροντος, γι' αυτό και το εν λόγω πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά και την λογική των παρεμβάσεων, όσο και τη διαδικασία διοίκησης και διαχείρισής του. Έχει ως στόχο τον προσδιορισμό του γενικού πλαισίου, δηλαδή αειφόρου ή πράσινης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Αμβραγικού κόλπου, αλλά και την ανάληψη στοχευμένων παρεμβάσεων που θα αναγωνίσουν το αναπτυξιακό δυναμικό, θα τονώσουν την τοπική οικονομία παρεμβαίνοντας σε τομείς αιχμής. Αυτά δηλαδή που συνάδουν με τις ιδιαιτερότητες, την ταυτότητα, την αναπτυξιακή, τα πλεονεκτήματα, τα αναπτυξιακά της περιοχής. Μια ανάπτυξη που προστατεύει τη διατήρηση του φυσικού κάλους και τα χαρακτηριστικά που έχει ο τόπος, αλλά τονώνει και την τοπική και περιφερειακή οικονομία. Η συνεργασία κυβέρνησης και περιφέρειας, ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι ο καλύτερος δυνατός μεταξύ μας, για να δούμε και όλες τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις ευπαθείς πλέον ομάδες του πληθυσμού. Ερχόμαστε εδώ, έχουμε μια εικόνα για τη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, σε ό,τι αφορά την ανεργία, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και βέβαια σε ό,τι αφορά και την υγεία και την ανάγκη αυξημένης προστασίας σε πολλούς, θα λέγαμε, περισσότερους συμπολίτες μας από το παρελθόν. Γι' αυτό και είναι εδώ αρμόδιοι υπουργοί, ώστε να θέσουμε επιτάπητο σε αυτά τα θέματα και να τα συζητήσουμε ανοιχτά. Ξέρω καλά όμως ότι ολόκληρη η κυβέρνηση δουλεύει σκληρά, ώστε να δούμε όσο πιο άμεσα γίνεται κάποια από τα θέματα που σας απασχολούν και τα οποία οι θεσμικοί σας εκπρόσωποι της περιοχής σας, οι βουλευτές, μας ενημερώνουν ανελιπώς, αλλά βεβαίως και η τοπική αυτοδιοίκηση μας κρατούν συνεχώς ενήμερους. Για παράδειγμα, ότι γίνονται συντονισμένες προσπάθειες ώστε μέσα από προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας να ενταχθούν στην εργασία και στην κοινωνική προστασία πολλοί άνεργοι συμπολίτες μας στην περιοχή.
Έχουμε ένα φιλόδοξο και καινούριο πρόγραμμα της κοινωνικής εργασίας που θα βοηθήσει ουσιαστικά πάρα πολλούς ανέργους να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά μέσα στην κρίση, αλλά και μετά θα είναι μια γέφυρα για να μπορούν μετά με την, με την επάνωδο της ανάπτυξης να ενταχθούν κανονικά πια και πάλι στον ιστό της οικονομίας. Έχουμε επίσης μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ που δίνεται πλέον λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που σας απασχολεί, αυτό της κατασκευής κτηρίου σε οικόποδο που έχει παραχωρηθεί, όπως με ενημέρωσε και το ΙΚΑ, από το Δήμο της Άρτας. Έχει ξεκινήσει ήδη σχετική μελέτη που θα είναι έτοιμη τον Οκτώβριο του 2011 και στη συνέχεια θα προωθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ανέγερση του κτηρίου και να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Προσπαθούμε δηλαδή να δώσουμε λύσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μια δύσκολη εποχή. Παρά τις δυσκολίες οικονομικές, έχουμε επιλέξει να προωθήσουμε μέτρα και πολιτικές ανακούφισης ευπαθών ομάδων, όπως είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, τα άτομα με αναπηρία, οι άνεργοι. Προωθήσαμε ρύθμιση για την επέκταση του ΕΚΑΣ και τη στήριξη 70.000 χαμηλοσυνταξιούχων. Παράλληλα, προσφέρουμε ασφαλιστική κάλυψη σε όλους τους ανέργους, προκειμένου να έχουν και γιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ενώ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες προωθούμε ευνοϊκές ρυθμίσεις σε σχέση με τα ασφαλιστικά και συνταξιδοτικά τους δικαιώματα. Είναι μια προσπάθεια μέσα στην κρίση να κάνουμε μια σοβαρή και υπεύθυνη αναδιανομή υπέρ των πιο αδύναμων, υπέρ αυτών που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι πολιτικές θα ανακουφίσουν πολλούς από τους κατοίκους και της δικής σας περιοχής. Η προσέγγιση πλέον της κεντρικής κυβέρνησης είναι διαφορετική από το παρελθόν. Να δούμε επίσης σήμερα, μέσα στα άλλα, και είναι μαζί μας και ο Γιάννης ο Μαγκριώτης, πού βρίσκονται οι υποδομές, τα έργα που είναι αναγκαία για την περιοχή, να σας ενημερώσουμε για την Ιόνια Οδό, σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό το θέμα. Ξέρω ότι η αγωνία ολόκληρης της Υπήρου είναι μεγάλη και έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την επίλυση προβλημάτων που συνοδεύουν ήδη από την υπογραφή της σύμβασης. Στην τελευταία μας διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πετύχαμε την χρηματοδότηση σημαντικού συνόλου των απαλωτριώσεων για το έργο και όχι μόνο το 10%, γεγονός που δίνει και βεβαιότητα στις τράπεζες για την δέσμευσή μας να υλοποιήσουμε το έργο και να ξεμπλοκάρουμε τις χρηματοδοτήσεις. Κινούμαστε σε αυτήν την υπόθεση συστηματικά. Επιχειρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας, δίνοντας σας παράλληλα εργαλεία και αρμοδιότητες. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο σε εσάς, να ακούσω τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας προτάσεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω θερμά που είχατε και εσείς την υπομονή να ακούσετε εμένα σε αυτή την εισαγωγή, τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.